Ioannis Melissanidas. Σε προσωπικότητα παγκοσμίου επίπεδου στον χώρο του αθλητισμού, αναδείχθηκε ο Ιωάννης Μελισσανίδης, κερδίζοντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το χρυσό μετάλλιο σασκής εδάφους. Ήταν ο μικρότερος σε ηλικία Ολυμπιονίκης γυμναστικής. Ο Μελισσανίδης γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου του 1977 και ανήκει στον Σπάρτακο Θεσσαλονίκης. Στην Ατλάντα, ο Μελισσανίδης στο έδαφος έτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 9.850 βαθμούς, αφήνοντας δεύτερο τον Κινέζο Λι Ξιάο Σουάνγκ και στην τρίτη θέση τον μεγάλο Ρώσο Αλεξέι Νέμοφ. Ακόμη στη γενική κατάταξη στο σύνθετο ατομικό ήταν 52ος μεταξύ 111 αθλητών. Τέλος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, άλλαξε αγώνισμα, άφησε το έδαφος, πήγε στο άλμα, όπου τελικά ήρθε 7ος με 9.262 βαθμούς, ενώ στον προκριματικό γύρο είχε επιτύχει καλύτερη επίδοση, 9.737 βαθμούς. Το 1994 ο Μελισσανίδης κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην Πράγα και το χρυσό μετάλλιο το χάρισε στην οικογένεια του Τούρκου συναθλητή του Καμπάς Μουράτ, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχείο εκείνη τη χρονιά. Έτσι έγινε πρεσβευτής ανθρωπιάς μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Γι' αυτό άλλωστε τιμήθηκε με το βραβείο Υπεξτσί, που είναι η ανώτατη τιμητική διάκριση της γειτονικής χώρας. Ανάλογη ανταπόκριση είχε η πράξη αυτή του Μελισσανίδη και από την ελληνική πλευρά, αφού τιμήθηκε από τον Υπουργό Βορείας Ελλάδας και από τον ΨΑΤ. Και βέβαια, μετά την κατάκριση του χρυσού μεταλλίου στην Ατλάντα, τιμήθηκε όπως πρέπει σε όλους τους Ολυμπιονίκες με την απονομή του Χρυσού Σταυρού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Στεφανόπουλο.